τηλεφωνικά στην παρέα μας. Γιολάντα, καλημέρα. Καλημέρα. Από Γιολάντα δεν θα σε ταλαιπωρήσουμε πολύ, γιατί μου το είπε ο Θέμης στο ακουστικό συντάκτης μας ότι μιλάμε, δεν ακούγεται η φωνή της. Πώς είσαι? Καλύτερα, ευχαριστώ πολύ. Μάθαμε ότι μεταφέρθηκε στο Σαββατοκύριακο στο νοσοκομείο γιατί είχες κάποιο πρόβλημα στο αναπνευστικό και θέλουμε απλά να μάθουμε αν πότε θα μπορέσεις να βγεις, αν είναι η κατάστασή σου καλύτερα. Πώς είσαι, πώς νιώθεις? Νιώθω καλά και ελπίζω σήμερα να πάω σπίτι μου. Υπάρχει αυτή δηλαδή η δυνατότητα. Οι γιατροί εκτιμούν ότι σήμερα μπορείς να πας σπίτι, να πάρεις εξιτήριο. Δεν έχουν έρθει ακόμα, δεν περάσανε, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι σήμερα η μέρα αυτή, γιατί λίγο βαρέθηκα, δεν σας κρυφώ. Γιολάντα μου, πάντως είσαι πολύ καλύτερα. Καλημέρα. Έτσι. Καλημέρα, Φλωρίντα. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις στο μυαλό σου ή θέλεις τώρα που έρχεται και το τριήμερο να το περάσεις ενδεχομένως σπίτι με την οικογένειά σου, να, έτσι να χαλαρώσεις λίγο. Όχι, θα πάω για σκι. Καλά. Όχι, επειδή ξέρω ότι σου έχουν λείψει πάρα πολύ τα παιδάκια σου. Έτσι, και είσαι τώρα τόσες μέρες εκεί πέρα, φαντάζομαι οι ώρες δεν περνάνε με τίποτα. Θα πάω σπίτι σίγουρα το Σαββατοκύριακο να ξεκουραστώ. Δεν πάει να κάνει ένα ευχέλαιο, λέω εγώ. Ναι. Γιολάντα, καλημέρα. Σταματήνα είμαι, δεν κάνεις ένα ευχέλαιο? Θα κάνουμε και νομίζω ότι το ένα πράγμα φέρνει το άλλο. Μωρέ, όταν είσαι, ξέρεις, κουρασμένος και στεναχωρημένος και βρίσκει μια ίωση αδύνατο τον οργανισμό σου. Σε χτυπάει πολύ. Ναι, σε χτυπάει πολύ. Και πρέπει να προσέξει και η ίδια, βέβαια, να τη γίνει μάθημα γενικότερα, γιατί θεωρώ, Γιολάντα, ότι επιβάρυνεις και εσύ πάρα πολύ τον εαυτό σου. Και ως επαγγελματίας, γιατί δεν ακύρωσες μια συγκεκριμένη εμφάνιση, ενώ δεν ήσουν καλά αρκετό καιρό και σε ακούγαμε να παραπονιέσαι για πρόβλημα στο λαιμό σου, για διαθεσία. Οπότε τώρα πρέπει να προσέξεις περισσότερο τον εαυτό σου. Τι να κάνεις, μόνο όταν έχεις δουλειές και υποχρεώσεις πρέπει να είσαι εντάξει, συνεπείς. Εντάξει, όλα καλά παιδιά, όλα με τη ζωή μια ίωση ήταν, δεν είναι κάτι φοβερό, απλά έχεις και τα παιδιά στο σπίτι, εσείς είστε πολύ τυχεροί που δουλεύετε και δεν έχετε παιδάκια, πάτε σπίτι σας, ξεκουράζεστε. Εμείς μετά πάμε σπίτι μας και ξεκουραζόμαστε πιο πολύ. Έτσι, πάντως, Γιολάντα, πες τα αυτά, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ίσως, ξέρεις, η Γιολάντα, όπως και άλλες γυναίκες στο χώρο μας, έχουν τις 5 Φιλιππινέζες στο σπίτι που τους μαγειρεύουν, που τα δαντεύουν τα παιδιά και δεν γνωρίζουν ότι, ας πούμε, εσύ σαν μητέρα, σε μια μαμά που ασχολείται 24 ώρες το 24ωρο με την οικογένειά της, έτσι. Όλα καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρατε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Λωρίντα, πολύ ωραία μου σήμερα. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, Γιολάντα, που κατάφερες έτσι και μας μίλησες έστω και λίγα λεπτά. Περαστικά και σιδερένια. Ευχαριστώ και πάρα σήμερα πολύ. Μακάρι να πάρεις το εξιτήριο που τόσο θες, Γιολάντα μου. Και να είναι και το τελευταίο, η τελευταία αναποδιά αυτή. Εσύ μιλάς για αναποδιές, θυμάσαι τι έχεις περάσει με την υγεία σου? Τα έχω ήδη ξεχάσει χρόνια τώρα. Ωραία, άρα τα δικά σου και σοβαρά, τα δικά μου είναι και αστεία. Όλα καλά, Γιολάντα μου, σου εύχομαι και σύντομα να περάσουν όλα, να μην θυμάσαι και εσύ τίποτα. Πολλά φιλάκια. Τα καλύτερα.